Δεν γελάς. Ξέρεις τι θα γίνει. Λοιπόν, μία ασκούμενη μου έστειλε το εξής ερώτημα. Σχετικά με ένα story που ανέβασε μια άλλη δημιουργός, την οποία εγώ δεν έχω παρακολουθήσει, να σου πω την αλήθεια, δεν την γνωρίζω, αλλά με ρώτησε η ασκούμενη μου. Οπότε, ως επαγγελματίας, οφείλω να καλύψω οποιαδήποτε απορία έχει κάποια ασκούμενη μου. Και το θέμα ήταν τα hip thrusts. Ήταν αυτή η άσκηση που κάνουμε για τους γλουτούς, που εγώ τη χαρακτηρίζω ως κυρίαρχη άσκηση. Θα σας τη δείξω κιόλας, θα βάλω ένα βιντεάκι να ξέρετε γιατί πράγμα μιλάμε. Πάμε να λύσουμε το θέμα. Μου στέλνει τέλος πάντων αυτό το story. Ασκήσεις αντί για hip thrust που να έχουν εξίσου το ίδιο αποτέλεσμα, την ρωτάει κάποιος αυτή τη δημιουργό. Και με ρωτάει εμένα, ασκούμενή μου, τη γνώμη μου για την απάντηση. Πάμε να δούμε την απάντησή της. Γιατί λυσάτε όλοι με τα hip thrust, λέει αυτή. Αν σας είπε κάποιος πως είναι ο βασιλιάς των ασκήσεων για να φτιάξεις γλουτούς, σας έχω νέα. Δεν είναι. Προσωπικά, λέει, έχω 1,5 χρόνο που τα κάνω. Αρχάρια, άρα. Δεν έκανα ποτέ γιατί δεν τα συμπαθώ καθόλου. Ενδιαφέρον στοιχείο. Ωστόσο και πριν από αυτά είχα καλό ποπό, λέει. Αυτό είναι υποκειμενικό, τέλος πάντων. Και αντικειμενικό ταυτόχρονα. Εσύ νομίζεις πως έχεις, εξαρτάται και ο άλλος κόσμος ποια είναι η γνώμη του. Τέλος πάντων, άστο αυτό για άλλο θέμα, δεν θα αξιολογήσω το σώμα της τώρα. Αλλά τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Ωστόσο και πριν από αυτά είχα καλό ποπό. Ωραία. Δεν μου έκαναν δηλαδή κάποια τρελή διαφορά. Οι ασκήσεις που θα σας κάνουν ποπό, άντε γεια, είναι ασκήσεις που φέρνουν τον μη σε διάταση. Αυτό έχει μια δόση αλήθεια και είναι αλήθεια. Είμαι ο πρώτος που θα με δείτε να λέω, εδώ και πάνω από 2 χρόνια, ανεβάζω ασκησούλες και λέω: θες να δουλεύεις τον μη σε διάταση, γιατί? Γιατί από μόνο του αυτό είναι μηχανισμός υπερτροφίας που προωθεί τη μυϊκή ανάπτυξη. Οπότε αυτό ισχύει, εδώ έχει μια δόση αλήθειας. Αλλά μέσα στις ανοησίες να έχεις μια δόση αλήθειας δεν κάνει όλο το υπόλοιπο σωστό. Θα τα αναλύσουμε όλα να δούμε την αλήθεια μαζί. Όπως προβολές, Bulgarian step-up, άρθισαν άτο, sumo squat, τέτοια τα θεωρεί καλές ασκήσεις. Και όντως είναι, δεν είναι κακές. Προσωπικά τα hip thrust τα βάζω πιο κάτω, λέει. Ας το αναλύσουμε έως εδώ. Ουσιαστικά θεωρεί τα hip thrust ως μια κατώτερη άσκηση. Εγώ τα θεωρώ ως την κυρίαρχη άσκηση για τις γυναίκες. Και θα σας πω γιατί. Για έναν πολύ απλό λόγο. Η κοπέλα, τώρα εδώ και αυτό το παρατηρήσετε πολλές φορές στα γυμναστήρια, όταν κάποιος δεν του αρέσει κάτι, ή δεν είναι εξοικειωμένος με το πώς να το κάνει, ή δεν είναι σίγουρος, ή δεν έχει μάθει τέλεια την τεχνική, ή μπορεί να μην είναι εξοικειωμένη με το πώς να τοποθετηθεί στον πάγκο, πού να στηριχθεί στις ομοπλάτες της, πώς να βάλει τα πόδια της, πώς να νιώσει, πού να τελειώσει την κίνηση, πού να την ξεκινήσει. Με κάτι δεν νιώθει καλά. Όλη την ώρα βλέπω, π.χ. και από άντρες. Κάποιος που δεν έχει μάθει την τεχνική στις βυθίσεις, στο δίσγο, επειδή είναι τρομερά σύνθετη η τεχνική, προτιμάει να αποφύγει τελείως την άσκηση από το να την κάνει. Δηλαδή, έτσι κάνουμε οι άνθρωποι. Θέλουμε να αποφεύγουμε τα δύσκολα, τα πιο προκλητικά και να πηγαίνουμε προς τα εύκολα που έχουν λιγότερο πόνο, λιγότερη πρόκληση. Κάτι τέτοιο παρόμοιο βλέπω και εδώ πέρα. Γιατί λέει ξεκάθαρα: δεν τα συμπαθώ καθόλου. Δεν έκανα ποτέ γιατί δεν τα συμπαθώ καθόλου. Μιλάει για μια σκηση που δεν έχει κάνει ποτέ, σχεδόν ποτέ γιατί τα έχει κάνει πολύ λίγο, είπε και δεν είναι τρελή διαφορά, και δεν τα συμπαθεί καθόλου. Γιατί δεν είναι τόσο εξοικειωμένη με αυτά, δεν είναι τόσο σίγουρη. Νούμερο 1. Οπότε η ανικανότητά τη στην άσκηση και η έλλειψη γνώση και η άγνοια τη δημιουργεί αυτήν την αρνητική άποψη για αυτή την άσκηση. Νούμερο 1. Νούμερο 2. Θα σας εξηγήσω τον λόγο που είναι κυρίαρχη άσκηση, τα hip thrust. Προβολές μπορείς να κάνεις. Bulgarian μπορείς να κάνεις. Step-ups μπορείς να κάνεις. Άρσης ανάτου μπορείς να κάνεις. Sumo squats μπορείς να κάνεις. Ωστόσο, καμία από αυτές τις ασκήσεις και να θες να στοχεύσεις πλήρως στους γλουτούς, γιατί τα hip thrust απομονώνουν οριακά τους γλουτούς πλήρως, όσες από αυτές τις ασκήσεις να κάνεις, δεν μπορείς να τις επιβαρύνεις τόσο. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί για τη μέγιστη επιστράτευση των μυϊκών ινών, τι θέλεις? Θέλεις μέγιστα φορτία. Θες να πλησιάσεις τρομερά υψηλή ένταση σε κιλά. Ένταση στον κόσμο της γυμναστικής ως γυμναστής είναι τα κιλά, είναι η επιβάρυνση. Όσο μεγαλώνει η επιβάρυνση, μεγαλώνει και η επιστράτευση των μυϊκών ινών. Με άλλα λόγια, σε καμία από αυτές τις ασκήσεις, όλες αυτές που ανέφερε, δεν μπορείς να βάλεις 150. Ας πούμε, ξεκινάς από το 0. 60, 80, 100, 120, 150. Υπάρχουν γυναίκες. Πιο συχνές στο εξωτερικό, στην Ελλάδα είναι ακόμα κάτι καινούριο όλα αυτά, που κάνουν 200-220 κιλά hip thrust. Σε ποια άσκηση άλλη μπορεί να βάλει γυναίκα, στη άρεσε ανάτου μπορεί να βάλει 220 κιλά hip thrust γυναίκα? Τρομερά σπάνιο, καμιά καμένη powerlifterού. Αλλά δεν θες να γίνεις καμένη powerlifterού, θες να χτίσεις τεράστιους και ωραίους, φιχτούς, ελκυστικούς, σεξι γλουτούς. Και να σου πω την αλήθεια, δεν χρειάζεται καν να φτάσεις 220. Εγώ τα στάνταρ δύναμη που έχω για την άσκηση είναι στα 80, 100, 120 και 140. Με άλλα λόγια, τι θέλω να πω. Για τη μέγιστη επιστράτευση των μυϊκών ινών, για να αγγίξεις νέες μυϊκές ίνες, να μεγαλώσεις περισσότερους γλουτούς, να τους φίξεις, να πετύχεις καλύτερη σύσφυξη μυϊκή ανάπτυξη, θες φορτίο. Και αυτό το μέγιστο φορτίο μπορείς να το πετύχεις απομονωτικά μόνο με τα hip thrust. Θέλει, δεν θέλει, της αρέσει, δεν της αρέσει, αυτή είναι η σκληρή αλήθεια. Το κακό είναι ότι προωθεί όλη αυτή την αδυναμία και ανικανότητα και άγνοια τη δική της σε όλες τις ακολούθητες, το οποίο είναι δυσάρεστο, αλλά εντάξει, να σου πω την αλήθεια.
Δεν είναι όλοι εδώ να μοιραστούν την πραγματική αλήθεια. Θέλουν να μοιραστούν αυτό που τους κάνει να νιώθουν καλύτερα. Γιατί το να είναι αδύναμοι στα hip thrust ή να μην γνωρίζει αυτή την άσχημη σιγουριά μειώνει την ίδια. Αλλά το επεκτείνει και σε εσάς από ό,τι φαίνεται. Τώρα, εγώ δεν σου λέω κάνε ή το ένα ή το άλλο. Όλα στην προπόνηση είναι εργαλεία. Τα θες και τα δύο. Απλά μπορώ να σου πω με σιγουριά πως αν κάνεις και hip thrust και όλες τις άλλες δευτερεύουσες ασκησούλες που αναφέρει, τα Romanian και τα deadlifts δεν είναι δευτερεύουσα, είναι βασικά άσκηση, θα έχεις ακόμα πιο ολοκληρωμένο και καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτή είναι η αλήθεια, κορίτσια. Οπότε, άκυρο, τα τρία τέταρτα της παραγράφου της είναι άκυρα. Αυτό. Θες από όλα. Θες να χρησιμοποιήσεις κάθε εργαλείο που υπάρχει στη φαρέτρα σου για να χτίσεις αυτό το πιο αισθητικό, ελκυστικό, σεξι σώμα ως γυναίκα. Ας συνεχίσουμε. Αλλά λέει μετά, υπενθυμίζω, για να έχεις υπερτροφία πρέπει να τρως σε πλεόνασμα. Δεν θα κάνεις κόλλο αν κάνεις δίαιτα. Όσα hip thrust και να βαράς από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και εδώ πέρα μισή αλήθεια. Κοίτα, οι περισσότερες γυναίκες είναι σε τεράστιο έλλειμμα. Υποσιτίζονται, κάνουν μέτριες προσπάθειες δίαιτας που πεθαίνουν στην πείνα. Για αυτές είναι δεκτή αυτή η συμβουλή, πως πρέπει να φάνε παραπάνω. Γιατί δεν ξέρουν να κάνουν σωστή δίαιτα, δεν ξέρουν πόσες θερμίδες καίνε και πόσες τρώνε και τρώνε πολύ λίγο και προσπαθούν να χάσουν κιλά. Αυτές ναι, περιορίζουν τη δυνατότητά τους να χτίσουν όσο μεγαλύτερος γλουτούς γίνεται ή όσο καλύτερος γλουτούς γίνεται. Περιορίζουν και την αποκατάστασή τους από την προπόνηση και την μυϊκή τους ανάπτυξη και τη σύσφυξη και όλα. Και μένουν χαλαρές για περισσότερο καιρό. Επειδή τρώνε πολύ λίγες θερμίδες και το σώμα δεν έχει ενέργεια να αναρρώσει, να χρησιμοποιήσει για να γίνει καλύτερο. Τώρα, χρειάζεται να είσαι σε τεράστιο πλεόνασμα για να χτίσεις μυς και γλουτούς. Όχι. Και σε θερμίδες διατήρησης ακόμα, αν προοδεύεις προπονητικά και έχεις καλό προγραμματισμό και δυναμώνεις π.χ. στα hip thrust καλή ώρα, τι πιστεύεις θα γίνει. Και στο ίδιο βάρος το σώμα θα ανεβάσει τους μυς, τον μυϊκό ιστό, θα σφίξεις, θα παίρνεις σχήμα αναλογίες, θα φαίνεσαι καλύτερη και θα πέφτει το λίπος. Και θα φαίνεσαι καλύτερη. Ανασύσταση λέγεται. Αυτό είναι κάτι. Ό,τι πιο ιερό στο fitness, ό,τι καλύτερο και κάτι επιβεβαιωμένο και από τις έρευνες. Η ανασύσταση. Body recomposition στα αγγλικά. Ψάξτε το. Και γίνεται αυτό πολύ εύκολα αν τρως σε θερμίδες διατήρησης συμπλήν, λίγο πάνω κάτω, δεν χάθηκε ο κόσμος, και προοδεύεις προπονητικά. Το σώμα προσαρμόζει στις καθημερινές ανάγκες και αλλάζει. Και ξαναδείτε αυτό το βίντεο, αν θέλετε, για να τα καταλάβετε πιο καλά, επειδή τα λέω πολύ γρήγορα, επειδή τα έχω πει αρκετές φορές. Τώρα, από εκεί και πέρα, ισχύει πως αν είσαι σε ένα πλεόνασματάκι μικρό, ίσως χτίσεις λίγο πιο γρήγορα γλουτούς. Ισχύει. Απλά θα βάλεις και λίγο περιττό λίπος με το πλεόνασμα. Εγώ έχω οργανώσει κάτι μέσα στο σύστημά μου. Μια φασική διαδικασία που περνάς και από πλεόνασμα και από έλλειμμα, χωρίς το περιττό λίπος από το πλεόνασμα, χωρίς να περιορίζεις πολύ τη μυϊκή σου ανάπτυξη από το έλλειμμα, ενώ μένεις στεγνή, σφιχτή, καλύτερα ποτέ και χτίζεις και τους καλύτερους γλουτούς σου, επειδή προοδεύεις προπονητικά. Αλλά αυτό απαιτεί να τρώσεις κατάλληλες θερμίδες. Αν τρώσεις πολύ λίγο, περιορίζεις τη μυϊκή σου ανάπτυξη. Δεν χρειάζεται ούτε υπερβολή, γιατί θα βάζεις περιττό λίπος στο πλεόνασμα, ούτε υπερβολή στο έλλειμμα, γιατί θα περιορίζεις τη μυϊκή σου ανάπτυξη. Όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, η υπερβολή και η έλλειψη θέλουν την τελειότητα, θέλουν τη μεσότητα. Θέλουμε να παίζει εκεί πέρα γύρω από τις θερμίδες διατήρησής σου πάνω κάτω. Αυτό θεωρώ εγώ ιδανικό. Κάνω ό,τι νομίζεις. Αυτά, παιδιά. Δεν θα κάνεις κόλλο, λέει, αν κάνεις δίαιτα. Θα κάνεις, αλλά αν είναι σωστή η δίαιτα και αρκεί να προοδεύεις προπονητικά. Και όσα έχει φτάσει και να βαράς το πρόβλημα το βράδυ. Οκ. Okay. Σας αγαπώ να ξέρετε, γι' αυτό σας μαλώνω. Ίσως πριν μαλώσεις τους άλλους, πρώτα πρέπει να μαλώσεις τον εαυτό σου. Προχωράμε.